Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Πίσω από τις διαψεύσεις για νέα μέτρα και την επικέντρωση στην ομαλή πορεία εξόδου από τα μνημόνια και την επιτροπή, επιχείρησε η κυβέρνηση να κρύψει την αμηχανία και τον προβληματισμό της από την συνέντευξη του Thomas Wieser στο insider.gr. Η αναφορά του επικεφαλής του Euro Working Group στο ενδεχόμενο λήψης νέων μέτρων από το 2018 και έπειτα, καθώς και ο υπαινιγμός για σκληρή εποπτεία χωρίς χρήματα για την Ελλάδα, στο πλαίσιο μιας διετούς μεταμνημονιακής πολιτικής που θα περιλαμβάνει υποχρέωση προσαρμογής αλλά όχι χρηματοδότηση από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης, επανέφερε στο προσκήνιο μια συζήτηση που η κυβέρνηση θέλει οπωσδήποτε να κλείσει. Εκπνέει σήμερα πέμπτη προθεσμία που έχει δώσει η κυβέρνηση Eldorado Gold για την έκδοση των απαραίτητων αδειών για τα μεταλλεία στην Χαλκιδική. Εάν οι απαραίτητες διαδικασίες δεν προχωρήσουν, τότε αναστέλλονται από αύριο, Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου, όλες οι επενδυτικές δραστηριότητες εταιρείας στην Ελλάδα. Διαβίου θα αφαιρείται η άδεια οδήγηση σε μεθυσμένους οδηγούς που έχουν συλληφθεί για τον ίδιο λόγο και στο παρελθόν, σύμφωνα με προωθούμενες ρυθμίσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Ο Υπουργός Σταύρος Κοντονής συναντήθηκε χθες το πρωί με μητέρες θυμάτων θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων και τους παρουσίασε τις υποδιαβούλευση νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης σχετικά με την αυστηροποίηση των κυρώσεων για τις περιπτώσεις θανατηφόρου ατυχήματος από οδηγό υπό την επίρρεια εινοπνεύματος. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης, με το γενικό δείκτημα να κυμαίνει σε 761,93 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,58% σε άνοδο και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.